Να πάνε να πηγαίνουν με τα χαράτσια τους μαζί να σκοτούν να φύγουν. Να καταλήψουν τη βουλή και να φύγουν. Τώρα θα έρθουν με τη ΔΕΗ και οι λογαριασμοί. Και οι λογαριασμοί δεν πληρώνουμε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, δεν έχουμε λεφτά. Πότε βρούμε. Εγώ πήγα να πληρωθώ σήμερα. 500 ευρώ έπαιρνα, 400 μου δώκανε. Να πάνε να πηγαίνουν. Δεν θα φάμε να πληρώσουμε τα χαράτσια. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για περίπου 700.000 καταναλωτές της ΔΕΗ που είτε έχουν ήδη στα χέρια τους είτε θα παραλάβουν εντός των αμέσως επόμενων ημερών τους φουσκωμένους λογαριασμούς με το τέλος αγινήτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες αποστολές ξεκίνησαν στις αρχές της εβδομάδας και ένας αριθμός 400.000 λογαριασμών έχει ήδη παραληφθεί, ενώ άλλοι 300.000 βρίσκονται στο ταχυδρομείο καθοδόν προς τους αποδέκτες τους. Τα νέου τύπου έντυπα αναγράφουν με διακριτό τρόπο σε κεντρικό του σημείο ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος. Για να μην συμβεί αυτό, σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώσουν το σύνολο του οφειλούμενου ποσού εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοση του λογαριασμού. Θα τα στείλουμε στη Μαξίμου μου όλα. Όλα. Έτσι. Θα έρθουν με τη ΔΕΗ όμως. Ναι, και τη ΔΕΗ θα στείλουμε. Τι θα γίνει. Όταν μας κόβουν το άντρα μου κόψουν 6.000 το χρόνο. Όταν κόβουν 6.000 το χρόνο, πώς θα ζήσω. Και έχω ένα σπίτι πάρει με το παρακαταθήκον. Θα έχω πεθάνει να το πληρώνω τα παιδιά μου. Αν μπορούν να το πληρώσουν. Πέρα από εκεί, χάος. Απογοήτευση, έτσι. Τι απογοήτευση, τελείως απογοήτευση. Δηλαδή, βλέπεις κανένα χαρούμενο άνθρωπο στο δρόμο, έχεις δει. Σε όλο όπου και να πας στα μαγαζιά θα συζητάνε αυτό το πράγμα. Είναι λογικό αυτό να κοπεί το ρεύμα. Είναι λογικό για τους Έλληνες. Οι Έλληνες στην αρχαιότητα, Έλληνες στην αρχαιότητα σήμαινε σπουδαίο. Σήμερα τι σημαίνει, παιδιά. Αυτοί που σχεδίασαν όλο αυτό το σκηνικό και με τον εκβιαστικό δίλημα που βάζουν ή πληρώνεις ή σε τελειώνω, μία λέξη και λίγα ανεπίοικος, ντροπή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως προκύπτει από λογαριασμούς με τέλος ακινήτων, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν το συνολικό ποσό που τους αναλογεί εντός 28 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Προφανώς η ΔΕΗ έχει διατηρήσει τις ίδιες προθεσμίες εξόφλησης που ίσχυαν και πριν από την επιβολή του τέλους, με τη διαφορά ότι τώρα οι πελάτες της καλούνται να πληρώσουν στο ίδιο διάστημα πολύ μεγαλύτερα ποσά. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Θα κόψω το ρεύμα, δεν θα αφήσουν τίποτε, δεν ξέρω. Όσο μπορέσουμε θα πληρώσουμε. Βλέπουμε όμως και βασικά αγαθά, τώρα το ρεύμα, το ηλεκτρικό, τώρα δεν θα έχουν τα νοικοκυριά ρεύμα. Δεν θα έχουν. Δυστυχώς. Εκεί καταλήξαμε. Σας επαναλαμβάνω, επτοχεύσαμε. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Ό,τι θα πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Πολλοί κόσμος δεν έχει και να πληρώσει, λέει τώρα. Τι θα κάνουμε. Θα κοπεί το ρεύμα. Ας το κόψουν. Ας το κόψουν. Τι θα κάνουν. Τι να σας πω, ο κόσμος είναι απελπισμένος. Δεν υπάρχει ούτε μία δραχμή, δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις, δεν υπάρχουν τίποτα και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και οργισμένος. Στο μεταξύ, σύμφωνα και με τα όσα υποστηρίζουν στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μπροστά στον κίνδυνο η εφαρμογή του μέτρου να προκαλέσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι εντολές διακοπής ρεύματος για όσους αρνηθούν να πληρώσουν το λογαριασμό τους θα αρχίσουν από τα ακριβά προάστια και γενικά από περιοχές με υψηλές τιμές ζώνης και πελάτες με υψηλές καταναλώσεις. Δύο κριτήρια που θα λειτουργούν συνδυαστικά, καθώς όσο υψηλότερη τιμή ζώνης έχει η περιοχή του δεν πληρώνω και όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός, η παροχή του καταναλωτή αυτού θα κόβεται πρώτη. Εσείς έχετε να πληρώσετε ή υπάρχει πρόβλημα? Όχι, εγώ δεν πληρώνω, γιατί μου έχει έρθει το χαρτί παλαιότητο. Δεν θα πληρώσετε δηλαδή, έτσι. Όχι, όχι. Το θεωρείτε άδικο αυτό να φορολογείται η πρώτη κατηγορία? Βεβαίως. Είναι αδύνατο να πληρώσει. Και δεν μιλάω για εκείνους που παίρνουν 5 δραχμές, είναι υπάλληλοι, είναι συνταξιούχοι και έχουν μια καλή σύνταξη. Για τον απλό πολίτη, όχι. Δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα. Οπότε θα υπάρξουν και αυτοί που θα ενταχθούν στο κίνημα δεν πληρώνω, έτσι, αναγκαστικά πλέον. Εκ των πραγμάτων θα γίνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι θα κάνουμε? Να μας πιώσουν το ρεύμα. Αυτό είναι εκβιασμός και εξαιρισμός.